πιστεύετε ήταν η τηλεοπτική συνεργασία που σας έκανατε τον μπαμ, θα λέγαμε, στην καριέρα σας? Το μπαμ σε ό,τι αφορά την εμπορικότητα ήταν η απαράδευση. Από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Μπέζο, επιστρέφουν στο θέατρο? Όχι, δεν επιστρέφει κανείς. Το αδιαψεύδω κατηγορηματικά, γιατί το έχω ακούσει και δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει τίποτα από αυτά. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό που... Όχι, δεν ισχύει. Το τι λένε τώρα, το λένε χωρίς να ρωτήσουν εμάς. Εσείς θα θέλατε να επιστρέψουν οι απαράδεκτοι? Όχι, δεν θέλω. Δεν μου αρέσουν αυτά, γιατί είναι μνημόσυνα αυτά. Είναι τελειωμένα πράγματα. Το reality ομορφιάς, το Greece Next Top Model, το έχετε παρακολουθήσει καθόλου? Έχω δει ελάχιστα, δεν με ενδιαφέρουν δηλαδή. Μόνο από την τηλεόραση βλέπω, καμιά φορά που αναπαράγουν κάποιες εκπομπές που τα παρακολουθώ, μέσα σε αυτά τα κορίτσια, σε αυτούς που βλέπουμε, υπάρχουν και πολύ όμορφα, μάλλον όμορφα κορίτσια που πάρει και όχι άσχημα, δεν θα βγάζανε κάποιες άσχημες. Υπάρχουν όμως και κάποια κορίτσια τα οποία έχουν κάποια περαιτέρω κιλάκια ίσως. Το κάνουν για να κολακέψουν και ένα κοινό το οποίο έχει και αυτό περί τα κιλά. Γίνεται σκεμμένα δηλαδή, πιστεύω. Έχουμε και εμείς τύχη στην ελληνική τηλεόραση, έτσι. Ναι. Αυτά είναι οι φεδρότητες της ελληνικής τηλεόρασης. Το αν θα υπερασπιστώ το σώμα μου ή το πρόσωπό μου είναι η προσωπική υπόθεση, δεν είναι διαγωνιστική. Που τις βάζουν, ας πούμε, να κρέμονται σε... Αυτά είναι γελιότητες. Σας έδωσα την απάντηση. Είναι γελιότητες. Θα σας πω εγώ κάποια πρόσωπα και θα μου τα σχολιάσετε εσείς όπως θέλετε. Ναταλία Τσαλίκη. Θα πω ότι είναι ο συνοδοιπόρος μου. Mm-hmm. Έτσι, και ο μεγάλος συνομιλητής μου. Πέρα από όλα τα άλλα. Μάρκος Σεφερλής. Ο Σεφερλής, ο οποίος είναι ένας πολύ ικανός και πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, γιατί αν δεν ήταν δεν θα γέμιζε το θέατρο. Δεν το λέω για να το υπερασπιστώ αυτό, αλλά έτσι είναι. Δεν είναι εύκολο ακόμα και ανέκδοτα να λες. Δεν είναι εύκολο να πεις ένα ανέκδοτο σε 2.000 ανθρώπους. Το λέω αυτό σε απάντηση πολλών που λένε ότι μα δεν κάνει τίποτα, λέει αυτό. Και λες, το πρώτο που λες είναι βγες και πες το εσύ σε 2.000 ανθρώπους να γελάσουν. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτό που κάνει ακριβώς δεν είναι θέατρο, είναι θέαμα, είναι άλλο πράγμα. Έτσι, είναι κάτι άλλο. Είναι σε μια άλλη περιοχή.